Λοιπόν, εμείς την πολιτική συζήτηση την έχουμε ξεκινήσει όπως καταλαβαίνετε και όπως είναι λογικό και από το διάλειμμα. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι. Υπήρξε λοιπόν η ανακοίνωση χθες από 51 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ λένε αυτό ήταν τέλος, δεν μας κάνετε έτσι που την παρούσα μορφή, το λέω πολύ γενικά, πολύ συνοπτικά μάλλον, εμείς ως εδώ φεύγουμε, γεια σας. Παραμένουμε όμως ενεργοί πολιτικά. Ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και ο ίδιος ο γραμματέας, μέχρι πρότινος γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο κύριος Δημήτρης Κλαράκης, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πριν λίγες ώρες, άλλωστε, δώσατε και τη σχετική συνέντευξη τύπου, με την οποία αναφέρεστε και εσείς ο ίδιος προσωπικά, αλλά και άλλα στελέχη από το Ηράκλειο, στους λόγους αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι λοιπόν γιατί φεύγετε, κύριε Κλαράκη. Για μια καθαρά πολιτική και ιδεολογική διαφωνία. Θεωρούμε ότι αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ από το καλοκαίρι και εντεύθεν με αποκορύφωμα το συνέδριο δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές λειτουργίας και με τις αξίες, ιδέες και το ιδεολογικό πλαίσιο που θα έπρεπε να πρεσβεύει ένα προοδευτικό σύγχρονο αριστερό κόμμα. Το να χειραγωγείς διαδικασίες είτε για να αποκλείσεις υποψηφίους είτε για να αποκλείσεις συνέδρους και να κατασκευάζεις υβριδικά συνέδρια απολύτως ελεγχόμενα για να βγει το αποτέλεσμα που θέλεις, δεν υπηρετεί ούτε την κοινωνία, ούτε τη δημοκρατία, ούτε το σκοπό που λειτουργούν τα κόμματα και η εξωματική αντιπολίτευση. Για τον λόγο αυτό και αποφασίσαμε να διαχωρίσουμε την πολιτική μας θέση. Και με πίκρα, εγώ δεν το κρύβω, γιατί όταν είσαι τόσα χρόνια σε ένα πολιτικό χώρο και έχεις δώσει αγώνες, με τις μικρές ή μεγάλες δυνάμεις μας, δεν είναι μια εύκολη απόφαση να τα αφήσεις πίσω σου. Ναι, όμως ήταν μια αναγκαία πολιτική απόφαση για να έχουμε καθαρή τη σύνδεσή μας και να είμαστε πιστοί στις ιδέες και στις αρχές που κουβαλάμε και πρεσβεύουμε. Δεν φεύγουμε λοιπόν ούτε για χάρη κάποιου προσώπου, ούτε για να πάμε σε κάποιο άλλο κόμμα για να προλάβω και τις υπόλοιπες ερωτήσεις, ούτε γιατί μας παρακίνησε κάποιος. Φεύγουμε γιατί διαφωνήσαμε με όλο αυτό που έγινε με αποκορύφωμα το συνέδριο, ένα συνέδριο κλειστών πορτών και των ολίγων. Γι' αυτό το λόγο φεύγουμε, διαφοροποιούμαστε. Μένουμε έξω από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να υπάρχει με τον κόσμο που παρέμεινε. Δημοκρατικό του δικαίωμα να το πράξουν. Όμως ήταν όμως και δημοκρατικό δικαίωμα του κόσμου να συμμετάσχει σε ένα ανοιχτό μαζικό συνέδριο και να αποφασίσει αυτός ποιοι θα είναι υποψήφοι, ποιον θα ψηφίσει, ποιον δεν θα ψηφίσει και όχι να έχουν προαποφασίσει σε ένα ιερατείο στην Κουμουνδούρου ποιος μας κάνει και ποιος δεν μας κάνει για να διορθώσουν το λάθος. Τα λάθη που γίνονται στην κάλπη, όποιος το θεωρεί λάθη, διορθώνονται με νέα κάλπη. Το λάθος ήταν για εκείνους, θεωρείται η εκλογή Κασελάκη. Προφανώς αυτό είπε η κυρία Γεωργοβασίλη, ότι διορθώσαμε το λάθος. Τα λάθη, τα πολιτικά, αν αυτοί το εκτίμησαν ως λάθος και το αξιολόγησαν, την κάνει βάση αυτή την αξιολόγηση και δεν την κάνει αυθεντικά κανένας. Αλλά ερμηνεύουν αυθεντικά το καταστατικό κατά το δοκούν, ερμηνεύουν και τη βούληση της βάσης κατά το δοκούν. Νομίζω ότι δεν είμαστε ούτε μαριονέτες ούτε άβουλοι άνθρωποι για να μείνουμε σε ένα τέτοιο πολιτικό χώρο. Και επειδή με ενοχλεί αφάνταστα εκφράσεις τύπου κασελίστας και διάφορα τέτοια αστεία που ακούω, είμαι 49 ετών, δραστηριοποιούμαι στο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλά χρόνια, δεν είμαι ρουβίτσα, δεν είμαι γκρούπης, δεν είμαι παδός του Κασελάκη. Πήγα στο συνέδριο, πιστοποιήθηκα, δεν μπόρεσα να μπω μέσα, γραμματέας Νομαρχιακής. Ο κόσμος ήταν απ' έξω τουλάχιστον 1500. Δεν καταφέρατε να μπείτε μέσα στο σύνδεσμο. Όχι, δεν κατάφερα. Και όχι γιατί δεν ήθελα. Ούτε γιατί με εμπόδισε κάποιος. Γιατί υπήρχε μια τεράστια ουρά κόσμου και ενώ η πιστοποίηση συνέδρων είχε οριστεί με βάση το πρόγραμμα να ξεκινήσει 4.30, ξέρετε ότι ξεκίνησαν να πιστοποιούν συνέδρους. 6.30-7 παρά. Με 2.000 κόσμο. Προφανώς. Και με ρυθμούς χελώνας. 3-3-4-4 και με καθυστερήσουν να δουν τα ταμπελάκια. Και αν τα έβρισκαν και άρχισαν να βρίσκουν. Εσύ δεν βρίσκεσαι, δεν είσαι εδώ, δεν έχεις πάρει SMS, δεν βρίσκουν το ταμπελάκι σου. Με συνέπεια να φτάσει 9 η ώρα και να μην έχει μπει μέσα σχεδόν κανείς, με ξέρεις κάποιους που πήγαν από την πίσω πόρτα, γέμισε η κεντρική σάλα με 500 άτομα και έβγαλαν προεδρείο χωρίς να ψηφίσουμε εμείς. Άρα ήταν, θεωρείτε λοιπόν, βγήκε λοιπόν το προεδρείο, βγήκε λοιπόν το προεδρείο που είχε προκαθοριστεί και το ξέραμε εδώ και μήνες ποιοι θα ήταν, γιατί το διέδιδαν κιόλας, χωρίς να ψηφίσουμε. Και 11.30-12 παρά μας ήρθε ένα link ψηφοφορίες να ψηφίσουμε για όλα τα υπόλοιπα, αφού σχεδόν είχε κρυθεί το συνέδριο. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα, λοιπόν. Το συνέδριο, νομίζω, και το ρωτάω αυτό, γιατί
Μάλιστα την ημέρα του συνεδρίου την Παρασκευή, ήσασταν και ένα πρόσωπο το οποίο αναζητήσαμε βλέποντας αυτές τις εικόνες έξω από το χώρο του συνεδρίου και βλέποντας έτσι και αυτό το stop που μπήκε σε κάποιους συνέδρους και στον κύριο Κασελάκη. Σας αναζητήσαμε, βγήκατε και στην εκπομπή τηλεφωνικά ζωντανά από το χώρο. Είχατε κρατήσει πολύ χαμηλούς τόνους. Ήλπιζα. Δώσατε να φανεί ότι υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια. Ελπίζατε λοιπόν ότι αυτό θα διορθωθεί. Κοιτάξτε, μιλήσαμε και γύρω 6,5 τέτοια ώρα που να μιλήσει. 6,5 ώρα περίπου μιλήσατε. Ήλπιζα, πραγματικά ήλπιζα, ότι με κάποιο τρόπο θα καταφέρνανε τέλος πάντων με κάποια καθυστέρηση να μπουν οι συνέδριοι μέσα, να ξεκινήσει ένα φυσιολογικό συνέδριο με δημοκρατικούς όρους, να πούμε τις απόψεις μας ακόμα και με ένταση. Δεν είναι κακό να υπάρχει πολιτική ένταση. Οι απρέπειες και οι αήθεις εκφράσεις δεν συνάδουν, ούτε φυσικά και οι προπλαγισμοί, οι οποίοι δεν υπήρξαν ευτυχώς. Όμως δυστυχώς, γιατί όταν είσαι συντονιστής, όταν είσαι γραμματέας κάπου, έχεις ένα θεσμικό ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν να μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά και να προσπαθείς να εξαντλήσεις τα όρια της σύνθεσης για να αποφευχθεί η οριστική κρίση. Έλεγα λοιπόν και πριν ανέβουμε πάνω και ακόμα και την τελευταία στιγμή ότι για να μην υπάρξει ένταση και να πάμε την επόμενη μέρα όσο πιο ενωτικά γίνεται, θα πρέπει να αρθούν οι αποκλεισμοί, οι κάθε είδους αποκλεισμοί. Δημοκρατία και αποκλεισμοί να είναι στα σύμβαντες. Να είναι όλοι υποψήφοι, αυτό θα ρίχνει κατευθείαν την ένταση, θα ηρεμούσαν τα πράγματα και θα έβγαζαν την κάλπη αυτό που ήθελε η βάση. Και εφόσον θεωρούσε η πλειοψηφία που διοικεί το κόμμα ότι και η βάση δεν ήθελε τον Κασελάκη, ποιο το πρόβλημα λοιπόν να ψηφίσαμε όμορφα και καλά και όλοι θα υποτασσόμασταν στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ναι. Δεν έγινε αυτό. Και όχι μόνο δεν έγινε ο Κασελάκης υποψήφιος όπως είχε ζητήσει, είδαμε και συνέδρους να μένουν απ' έξω. Είδαμε συνήθως να μην βρίσκουν τις πιστοποιήσεις τους. Οι οποίοι βέβαια το Σάββατο πια που είχαν κρυφθεί όλα, έμπαιναν όλοι μέσα όποιος ήθελε, έπαιρναν ένα καρτάκι και καθόταν γιατί είχε κρυφθεί πια το αποτέλεσμα. Οπότε που δεν υπήρχε ήθελαν. Ακριβώς. Δεν υπήρχε πια πολιτικό διακύβευμα για το σχεδιασμό που υπήρχε. Σε αυτό, κυρία Σφακιανάκη, δεν μπορούσαμε να συνενέσουμε. Γιατί η συμμετοχή και η σιωπή είναι στην ενοχή. Και επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ που αγωνιστήκαμε όλοι, και αυτοί που έμειναν, εγώ δεν λέω ότι δεν είχαμε δώσει κοινούς αγώνες. Έχουμε διαφορετική αντίληψη όμως αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι αυτό δεν τιμά την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τους αγώνες που κάναμε. Και προφανώς δεν ήταν σύμφωνο με τη δική μας συνείδηση και με τις δικές μας απόψεις για το τι εστί εσωκομματική δημοκρατία. Αν αυτοί όλοι θεωρούν ότι όλα γίνανε σωστά και δημοκρατικά, να βγάλουν και ένα μάγκελο, να το μοιράσουν στα υπόλοιπα κόμματα, να κάνουν όλα τα κόμματα έτσι εκλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που είδε όλο αυτό το πλαίσιο και θεωρεί ότι γίνανε όλα καλώς καμωμένα. Εν αντιθέσει, π.χ. με το Πασόκ, που όλοι τους δώσαν εύσημα ότι κάνανε μια πολύ καλή διαδικασία. Τι κάνανε. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δώσει κανείς εύσημα. Προφανώς. Όχι από εμάς που φύγαμε. Και από τους τρίτους, ανεξάρτητους, ακόμα και από τον πολύ κόσμο, ξέρετε, η συμμετοχή στις κομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων ήταν ήδη μικρή. Και μαθήκαμε σε ποσοστά πανελλαδικά κάτω από το 20%. Πράγμα που σημαίνει ότι με το μέτρο πρέπει να βγάλουμε ένα προς 60 συνέδρους. Για να βγουν 4.500 συνέδροι πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 300.000 μέλη. Που δεν έχει 300.000 μέλη. Τα νούμερα δεν βγαίνουν ούτως ή άλλως. Αλλά και ο κόσμος είχε ήδη γυρίσει την πλάτη του στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τον έχουμε κουράσει, τον θυμώσαμε, τον πικράναμε, τον απογοητεύσαμε. Απήχε και από την κάλπη των εθνικών εκλογών. Τώρα απήχε και από τις κομματικές κάλπες σιγά σιγά. Με πολύ μικρή συμμετοχή βγήκαν οι σύνεδροι, που προφανώς δεν μπορούσαν να ήταν 4.000. Βλέπετε να είναι και πανολεθρία η εκλογική διαδικασία. Πανολεθρία όταν το λέω, ενώ φυσικά μικρή αριθμητικά συμμετοχή. Δεδομένα σε σχέση με τη συμμετοχή των προηγούμενων εκλογών. Δεν ξέρω. Εκλογών, εγώ ξέρω ότι γενικώς οι εσωκομματικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ φθήνουν γιατί ο κόσμος, άστε με το ποιος θα βγει ή τι θα γίνει από εκεί και πέρα, είχε αρχίσει να κουράζεται με όλο αυτό το γαϊτανάκι της εσωκομματικής κόντρας. Πόσο καιρό κρατάει τώρα, κύριε? Ένα χρόνο, κοιτάξτε, από το 23, τα συζητούσαμε πάλι εδώ. Ο πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης. Το 23 που χάσαμε τις δύο εθνικές κάλπες με συνδεπτική διαφορά. Τώρα ήταν ένα σοκ. Ναι. Ήταν εκλογικό σοκ. Ναι. Όταν παρτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και μπήκαμε στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου, πιστέψαμε ότι έστω με την εκλογή θα ηρεμούσε για ένα διάστημα η κατάσταση να προσπαθούμε να ανατάξουμε. Δεν υπήρξε ούτε μία μέρα ηρεμία. Στα την πρώτη στιγμή, κόντρες, διαφωνίες, αποχωρήσεις, εκρηκτικές κεντρικές επιτροπές. Φτάσαμε στο Φλεβάρι, στο τέταρτο συνέδριό μας, όπου και εκεί κατατέθηκε πρόταση μορφής, από την ίδια την κυρία Γιώργο Βασίλη, παλιέβαλε θέμα Προέδρου, το Φλεβάρι. Το συνέδριο όμως τότε, γιατί δεν είχε ελεγχθεί και ήταν ένα πραγματικό συνέδριο μαζικό, είπε όχι, εμείς στηρίζουμε τον πρόεδρο και σας θέλουμε όλους μαζί όμως να πάτε παρακάτω. Ηρέμησαν λίγο τα πράγματα μέσα στις ευρωεκλογές και μετά ξανάρχισαν τα όργανα. Που αυτή τη φορά τα όργανα είχαν μάθει πώς πρέπει να παίξει το σκοπό πιο έξυπνα. Ελέγχθηκε το συνέδριο, ελέγχθηκε και το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η άποψη αυτών που έφυγαν. Προφανώς υπάρχει και αντίθετη άποψη, αν έρθει κάποιος άλλος να πει ότι εγώ το είδα αλλιώς. Με τα δικά μου μάτια, γιατί μου παρών. Δεν το είδα ούτε μέσα από κάποιο Zoom, ούτε μέσα από κάποιο YouTube όλο αυτό. Δεν υπήρξε ένα αληθινό συνέδριο, υπήρξε ένα υβριδικό συνέδριο κλειστών θυρών και
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που ο καθένας μπορούσε να βγάλει ό,τι αποτέλεσμα ήθελε, κακά τα ψέματα. Βλέποντας τη λίστα των προσώπων που υπογράφεται αυτή την αποχώρηση από εδώ από το Ηράκλειο, επειδή είμαστε μικρή κοινωνία και γνωριζόμαστε, βλέπω ότι είναι στελέχη τα οποία για χρόνια ασχολούνται με τα πολιτικά πράγματα, ναι, πολιτικά ενεργά, όπως και εσείς, κύριε Κλαράκη. Και φυσικά το ερώτημα δεν μπορεί να είναι στην παρούσα συγκυρία διαφορετικό. Είπατε ότι θα προλάβετε το ερώτημα, οφείλω να το καταθέσω. Φεύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ και πάτε πού? Πάτε κάπου? Και το ξαναλέω, αυτό το ρωτώ φυσικά με δεδομένο το ότι είστε ένας πολίτης ενεργός πολιτικά. Κυρία Σακενέκη, η κίνηση των στελεχών που υπέγραψαν το κοινό κείμενο με το οποίο αποχωρήσαμε ήταν μία δήλωση αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ για να διαφοροποιήσουμε πολιτικά τη θέση μας από όλα όσα συμβαίνουν και να μην τα νομιμοποιήσουμε έτσι περαιτέρω με την παρουσία μας. Γιατί θεωρούμε ότι το κόμμα κινείται σε μία κατεύθυνση καταστροφής, διάλυσης, και σε μια πορεία όπου η δημοκρατία πλέον είναι κατ' οδοκούν. Όταν μας εξυπηρετεί την αξιοποιούμε, όταν μας εξυπηρετεί την χειραγωγούμε. Δεν ήταν κίνηση ούτε πρόπλασμα νέου κόμματος, ούτε προσχώρηση σε κάποιο νέο κόμμα, ούτε στήριξη ενός προσώπου. Ήταν στήριξη της δημοκρατίας. Ξέρετε, το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ από το Σεπτέμβριο του 23 και μετά, που κανείς δεν κατάλαβε γιατί ένα πρόσωπο φρέσκο νέο, που ήταν άγνωστο όμως, κέρδισε ένα εξέχως τέλεχος, προβεβλημένο όπως ήταν η Εύα Αξιόγλου, ήταν δεν κατάλαβαν ότι ο κόσμος δεν συνασπίστηκε γύρω από τον Στέφανο Κασελάκη, γιατί λάτρεψε τον Στέφανο που δεν τον ήξερε μέχρι χθες. Συνασπίστηκε ενάντια σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις που έλειπε στην Κουμουνδούρου, που θεωρούσε ότι ήταν η παθογένεια του κόμματος και επέλεξε να ρισκάρει με ένα πρόσωπο που δεν το ήξερε απέναντι σε ανθρώπους που θεωρούσε ότι κομίζουν όλη αυτή την εξωκομματική παθογένεια όλων αυτών των ετών και τους καταλόγιζε εν μέρει και την εκλογική αποτυχία και την αποχώρηση του Αλέξη του Τσίπρα πέρσι. Στο συνέδριο του Φλεβάρι, δεν ήταν ότι ο κόσμος ξαφνικά λάτρεψε τόσο πολύ τον Στέφανο τον Κασελάκη στο στάδιο. Έβλεπε όμως ότι οι ίδιες μεθοδεύσεις και οι ίδιοι βυζαντινισμοί συνεχιζόντουσαν. Το ίδιο έγινε και τώρα. Ο κόσμος διαφωνεί. Δεν θεωρεί ότι τα κόμματα πρέπει να είναι εστίες μόνιμης της κομματικής κόντρας και καμαρίλας για τα πάντα. Δεν θα διαφωνήσω. Να το θέσω διαφορετικά. Αποχωρήσατε από το ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε αυτή η διαδικασία. Αν αύριο, όταν πλέον θα αρχίσει το κόμμα Κασελάκη. Σας λέω συγκεκριμένα για το κόμμα Κασελάκη, να παίρνει μια συγκεκριμένη μορφή. Προς το παρόν δεν έχει πάρει, για να δούμε σε συγκεκριμένη μορφή. Γνωρίζουμε ότι θα δημιουργηθεί. Πάει να πάρει μια συγκεκριμένη μορφή. Αν σας καλύπτει ιδεολογικά, πολιτικά, ως πολιτικός λόγος, βλέπει τώρα το ενδεχόμενο να συμφωνήσετε και να τα βρείτε με τον Στέφανο Κασελάκη, ενώ πολιτικά πάντα? Κυρία Σακενέκη, εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Προφανώς είμαστε ενεργοί πολίτες και το είπαμε και σήμερα όλοι μαζί με μια φωνή. Πράγμα που σημαίνει ότι μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις. Οι εξελίξεις που θα γίνουν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Για το καλό της κοινωνίας όμως, όχι για να δημιουργηθεί ένα καινούριο κόμμα ή ένας συνασπισμός κομμάτων απλά για να μοιραστούν καρέκλες. Όπως είπαμε σήμερα και σε ένα happening, γιατί οι καρέκλες είχαν αποδιγύρισει πάνω στο πάνελ, τα στελέχη που φύγανε, όλα τα στελέχη που διαβάστηκε εκεί, είχαν όλοι κάποια θέση μες στο κόμμα. Είχαν καρέκλες. Δεν φύγαμε λοιπόν, αφήσαμε καρέκλες πίσω, χωρίς να πάμε κάπου και χωρίς να υπάρχει κάτι για να πάμε. Ο καθένας πλέον κατά το δοκούν και κατά τη συνείδησή του θα επιλέξει πού θα κινηθεί, βλέποντας και τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά για τον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο, ζυμώσεις, πράγματα. Πλέον λευκές επιταγές, κυρία Σφακελάκη, δεν δίνει κανείς σε κανέναν. Δεν έχουμε ταμπέλα όπως τα εγωπρόβατα ότι ανήκουμε σε κάποιον. Είμαστε πολιτικά όντα, είμαστε συνειδητοί πολίτες. Θα δούμε τις εξελίξεις. Ο καθένας κατά το δοκούν θα επιλέξει ποιος πολιτικός χώρος πιθανά να τον εκφράσει. Κατανοητό. Διαδικαστικά, έτσι πολύ σύντομα, εσείς αποχωρήσατε τώρα. Τι γίνεται με την ομαρχία εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, τι προβλέπει? Από ό,τι ξέρω, απόψε συνεδριάζει εκτάκτως ό,τι έχει απομείνει από την ομαρχία εκεί. Δηλαδή, από τους 31 εκλεγμένους συντρόφους και συντρόφισσες, αποχώρησαν 18 από την ομαρχία εκεί. Έχουν μείνει 13, θα μπουν οι αναπληρωματικοί. Και νομίζω συνεδριάζουν απόψε και υπήρχε και η σκέψη από την Αθήνα να οριστεί κάποια επιτροπή για να κάνει τις εκλογές, για να προλάβουν να στήσουν και τον μηχανισμό των εκλογών για τον πρόεδρο, που είναι κοντά, είναι 24 και 1 Δεκέμβρη. Αυτό ξέρω. Αυτή ήταν η πληροφόρηση μέχρι τη στιγμή που φύγαμε. Τώρα πια είμαστε εκτός του κομματικού φορέα. Προφανώς, αλλά επειδή τα γνωρίζετε γι' αυτό, σας ρωτάω έτσι για να έχουμε. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει. Πιθανόν να γίνει μια ανασυγκρότηση νομαρχικής ή να μπει κάποια επιτροπή που θα βοηθήσει τη διαδικασία των εκλογών. Γιατί είναι σε λίγες μέρες και προφανώς είναι δύσκολο. Κύριε Κλαράκη, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και για αυτή την συζήτηση την οποία κάνουμε. Θα τα ξαναπούμε για πολιτική συζήτηση. Το μετερίζει τώρα, μένει να το δούμε ποιο θα είναι αυτό και αν θα είναι κάποιο το αμέσως επόμενο διάστημα. Εντάξει, τα καλύτερα στη ζωή είναι πάντα μπροστά, ποτέ πίσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.